Με ένα τεράστιο ήλιο και θερμοκρασίες που στα ανατολικά τμήματα του νησιού ξεπέρασε τους 21 βαθμούς Κελσίου, γιόρτασε η Κρήτη την παραμονή των Χριστουγέννων, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους άφησαν για τελευταία στιγμή τις αγορές τους να τις κάνουν και μάλιστα χωρίς οποιαδήποτε καιρική παραφωνία. Την ηλιόλουστη στη μέρα διαδέχεται όπως όλα δείχνουν και μια εξίσου ζεστή νύχτα, με τους ανέμους από τη μια αλλά και τις θερμοκρασίες από την άλλη να ευνοούν και τις νυχτερινές εξόδους. Θα είναι επίσης πάρα πολύ καλή βραδιά με θερμοκρασίες οι οποίες θα είναι, θα λέγαμε, λίγο υψηλότερες και αυτές της εποχής, εκτός από ορεινές περιοχές, εντοχώρα και ορεινά, όπου εκεί οι ελάχιστες, κυρίως προς τις πρωινές ώρες, στα ξημερώματα δηλαδή των Χριστουγέννων, θα είναι σε χαμηλά επίπεδα και θα γίνεται και αισθητό το κρύο. Ακόμη πιο ζεστή από την παραμονή θα είναι αύριο η μέρα των Χριστουγέννων, με τους ανέμους να υποχωρούν και στα δυτικά, μετατρέποντας όλο το νησί σε ένα ηλιόλουστο πεδίο, ευνοϊκό για όλες τις επιλογές τις οποίες θα θελήσουν να κάνουν οι κριτικοί, με μόνη εξαίρεση αν είχαν σχεδιάσει να πάνε για χιονοπόλεμο. Και η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα είναι στα υψηλότερα των ημερών επίπεδα, μιας και οι μέγιστες τιμές αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν ακόμα και τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές του νησιού. Από την Τρίτη φαίνεται ότι το θερμό κύμα των Χριστουγέννων θα αρχίσει να υποχωρεί. Με μειωμένες θερμοκρασίες και ίσως κάποιες τοπικές ομίχλες το πρωί της επομένης των Χριστουγέννων, οι οποίες όμως πολύ νωρίς θα υποχωρήσουν. Δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο να υπάρχουν κάποιες τοπικές ομίχλες, οι οποίες όμως θα είναι μόνο για τις πρωινές ώρες και στην πορεία θα διαλύονται. Και η θερμοκρασία για την Τρίτη αναμένεται ότι θα πέσει σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, μιας και αποχωρεί αυτή η θερμή αέρια μάζα που έχει φέρει τις υψηλές θερμοκρασίες, και θα δούμε το θερμόμετρο και πάλι να επιστρέφει προς τους 20 βαθμούς Κελσίου σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που θα λέγαμε ότι είναι και θεμητό για την εποχή. Το ίδιο καιρικό σκηνικό αναμένεται και για την υπόλοιπη εβδομάδα. Μια διαταραχή που βλέπουμε εκεί προς το τέλος του χρόνου δεν την αξιολογούμε ακόμα θετικά. Θα έλεγα ότι μάλλον πως μπορεί να μην δούμε κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει όμως η πιθανότητα. Αυτό θα μας δώσετε λίγο χρόνο να το εκτιμήσουμε, όχι κάτι το έντονο, αλλά έστω και για κάποια τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως, καλές θα είναι οι καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές του νησιού, με ήπιους ανέμους. Τις θερμοκρασίες όμως να επιστρέφουν σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που θα λέγαμε ότι είναι και θεμητό για την εποχή.